Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και πάλι πιστοί στο ραντεβού μας. Σήμερα θα δούμε μια ιστορία που δείχνει τις άσχημες όψεις της ζωής. Γιατί όλοι, όπως όλοι ξέρουμε, η ζωή έχει πολλές εκφάνσεις. Και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Καλά ήταν να ήταν όλα ευχάριστα. Δυστυχώς όμως θα ήταν ουτοπία να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Μια ιστορία λοιπόν που στιγμάτισε τις παιδικές ψυχούλες μας όταν το βιώσαμε όλοι μαζί, κυρίως όμως το ίδιο το παιδάκι που έζησε το περιστατικό αυτό, την απώλεια της μητέρας του. Και όπως όλοι ξέρουμε, το παιδί από μάνα ορφανεύει, έτσι λέει σοφά ο λαός. Φανταστείτε την παιδική αυτή ψυχούλα σε μια πολύ τρυφερή ηλικία να χάνει τη μανούλα. Αυτό το γεγονός, ειλικρινά, μας συγκλώνησε όλους, γιατί ήμασταν όλοι στην ίδια ηλικία. Η ενσυναίσθηση, το τι θα περάσει αυτό το παιδί, ήταν σαν να το ζούσαμε όλοι οι ίδιοι, που κανείς βέβαια δεν θα ήθελε να συμβεί. Η ιστορία λοιπόν αναφέρεται σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό. Κοντεύει να τελειώσει το μάθημα και να φύγουμε για τα σπίτια μας. Πατριδογνωσία, Δευτέρα Δημοτικού, και η δασκάλα προσπαθεί να μας αναθέσει την εργασία για το σπίτι. Και εκεί που περιμέναμε με αδειμονία το ντιν-ντιν του κουδουνιού, να σηκωθούμε στο δευτερόλεπτο και μαζεύοντας άρον-άρον τα πράγματά μας, να ξεχυθούμε όλοι μαζί στην πόρτα της τάξης, ακούγεται ένα ντουν, θλιμμένο και παρατεταμένο από την καμπάνα της εκκλησίας. Όλων τα βλέμματα, ασυναίσθητα, στράφηκαν προς το Γιωργάκη. Από μέρες τώρα ακούγαμε στα σπίτια μας τους γονείς να λένε ότι η μαμά του Γιωργάκη δεν πήγαινε καθόλου καλά, ότι ο καρκίνος κατέλαβε όλο της το σώμα, ότι την περιμένουν από μέρα σε μέρα. Ο Γιωργάκης, ένα πολύ κοντό και αδύναμο παιδάκι, μόλις άκουσε την καμπάνα και είδε τα βλέμματα όλων πάνω του, χλώμιασε. Το πρόσωπό του έγινε σαν πανί και άρχισε να τρέμει. Μάζεψε γρήγορα τα τετράδια του, τα έβαλε όπως στην τσάντα και σηκώθηκε όρθιος. «Εγώ, κυρία, εγώ δεν ήξερε τι να πει και πώς να το πει, ότι ήθελε να φύγει, να τρέξει στο σπίτι. Μήπως και η καμπάνα δεν αφορούσε αυτούς. Μήπως και η καμπάνα χτυπούσε για άλλον». Στην ώρα χτύπησε και το κουδούνι. Όμως αυτή τη φορά, με πολύ κόσμιο τρόπο και μια επισημότητα, θα μπορούσε να πει κανείς, αν και ήμασταν μόνο 8 χρονών, σηκωθήκαμε από το θρανείο και αρχίσαμε να υποχωρούμε από την τάξη κατά παρέες. Ο Γιωργάκης είχε ήδη φτάσει στο σπίτι τρέχοντας σαν σφαίρα. Το απόγευμα όλα τα παιδιά ήμασταν έξω από το σπίτι του. Γυναίκες με λουλούδια στο χέρι έμπαιναν μέσα να χαιρετήσουν την νεκρή που ο χάρος την πήρε πάνω στο άνθος της ηλικίας της. Ήταν δεν ήταν 32 χρονών. Οι άνδρες ήταν στην αυλή παρηγορώντας τον τεθλιμμένο σύζυγο που είχε να σηκώσει πλέον βαρύτα το φορτίο να είναι και μάνα και πατέρας στα 3 παιδιά του. Ενώ το καπάκι της κάσας όρθιο στην εξώπορτα ήταν ο αδιάψευστος μάρτυρας της τραγωδίας που διαδραματιζόταν μέσα. Την άλλη μέρα στην κηδεία, όλη η τάξη, κρατώντας ένα λουλουδάκι στο χέρι, πήγαμε να αποχαιρετήσουμε τη μαμά του συμμαθητή μας και να του συμπαρασταθούμε έτσι στην ανίποτη συμφορά. Ο Γιωργάκης, με βλέμμα απλανές,
μη συναισθανόμενος επακριβώς τι συνέβαινε ή τι θα σήμαινε από εδώ και πέρα η μεγάλη αυτή απώλεια, στεκόταν δίπλα στον πατέρα του και στις δυο μεγαλύτερες αδερφές του που έκλαιγαν με αναφιλητά. Εγώ, παρατηρώντας όλα τα διαδραματιζόμενα στην εκκλησία, έκανα αυτόματα ένα συνειρμό, φέρνοντας στο νου μου παραμύθια με ορφανά παιδάκια και κακές μητριές που τα βασάνιζαν. Και ενδόμηχα ευγνωμονούσα την τύχη μου που δεν ήμουν εγώ στη θέση του Γιωργάκη και παρακαλούσα να έχει καλά ο Θεός τη μαμά μου και να μην συμβεί κάτι τέτοιο και σε μένα. Θα είχαν περάσει κανένα δύο μήνες από το δυσάρεστο αυτό γεγονός και όλα είχαν βρει την κανονικότητά τους. Στην ύλη του αναγνωστικού υπήρχε ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στη μητέρα και ένα έξοχο ποίημα του Βυζίνου με τίτλο «Η μάνα». Η δασκάλα θεώρησε πολύ σωστό να ξεκινήσει από το ποίημα και μετά στο πεζό. Άρχισε λοιπόν να διαβάζει. «Πώς να πειράξω τη μητέρα, να κάμω εγώ να λυπηθεί, που όλη νύχτα και όλη μέρα για το καλό μου προσπαθεί, πώς να αρνηθώ να αναβάλω ό,τι ορίζει και απαιτεί, αφού στη γη δεν έχω άλλον κανένα φίλο σαν αυτή». Δεν πρόλαβε η δασκάλα να τελειώσει τους πρώτους στίχους και ξαφνικά την ησυχία της τάξης διέκοψε ένα σλιγμό στην αρχή. Μια κραυγή μετά «Μαμά!» που στη συνέχεια μετατράπηκε σε κλάμα γοερό. Γυρίσαμε όλοι προς τη μεριά του Γιωργάκη. Το πληγωμένο παιδάκι είχε πέσει με το κεφάλι πάνω στο θρανίο και το λεπτοκαμωμένο του κορμάκι συνταράσσονταν από το κλάμα, ενώ εμείς νιώθαμε μαχαιριές στην καρδούλα μας. Η δασκάλα, μια 22χρονη άπειρη κοπελίτσα, μην έχοντας την εμπειρία της μάνας να απλώσει τα χέρια σαν φτερούγες στο πουλάκι που έτρεμε, τα έχασε. Δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Πήγε προς το μέρος του Γιωργάκη, που το κλάμα του δεν είχε σταματημό και με αδέξιο τρόπο προσπάθησε να τον καθησυχάσει. Πολλά από τα κοριτσάκια, σαν πιο ευαίσθητα, αρχίσαμε να κλαίμε. Αρχίσαμε να κλαίμε κι εμείς, κοιτάζοντας συγχρόνως τη δασκάλα με μίσος που έγινε πρόξενος τέτοιας ταραχής. Ενώ τα αγόρια, σαν πιο σκληρά, έστρεφαν το βλέμμα μια στο συμμαθητή και μια στη δασκάλα, που βρισκόμενη σε φοβερή αμηχανία δεν έλεγε πια τίποτα, μόνο κοιτούσε. Ο Γιωργάκης, ύστερα από αυτό το περιστατικό, έκανε μέρες να ξανάρθει στο σχολείο. Δεν κατάλαβα αν ήταν από ντροπή, γιατί όμως, ή έβλεπε το σχολείο σαν κάτι που του έξινε τυχαίουσα πληγή του. Η δε δασκάλα, που νίκαιζε στο σπίτι μας, συνταραγμένη, το ίδιο μεσημέρι και με κλάματα, αφηγήθηκε στη μητέρα και τη γιαγιά μου το περιστατικό, ψιθυρίζοντας διαρκώς με συντριβή. Πώς δεν το σκέφτηκα ότι είχα ορφανό παιδάκι στην τάξη, πώς του έκανα τόσο μεγάλο κακό. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι, την άλλη φορά θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ.